Χαίρετε κυρίε και κύριοι, γεια σα αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή, ένα βιβλίο, ένα ταξίδι. Και θα ήθελα να πω στο ξεκίνημα ότι για πρώτη φορά τη τηλεοπτική εκπομπή θα παρουσιάσει τόσο αναλυτικά ένα ανυπέρβλητο ιστορικό κοιμήλιο. Την χάρτα του Ρίγα του Βελεστινλή, η οποία τυπώθηκε το 1797 στη Βιέννη. Πώς όμως τυπώθηκε αυτή η χάρτα, κάτω από ποιου όρου, από ποιε προποθέσει, ποιοι παράγοντε συνετέλεσαν στο να εκδοθεί, ε, θα πούμε πολλά και κυρίω θα επικεντρώσουμε σε τρία σημαντικά πρόσωπα. Στον Ιωάννη Τρικόγλου, ο οποίο κάποια στιγμή χάρισε το αρχείο του στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, στο Ρίγα Βελεστινλή και στον Άνθιμο Γαζή. Αναρωτιόμουνα καθώς ετοίμαζα αυτή την εκπομπή, τι γνωρίζουμε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες για αυτά τα τρία σημαντικά πρόσωπα. Αν έχετε ξανακούσει το όνομα Ιωάννη Τρικόγλου, τι γνωρίζετε για τον Ρίγα Βελεστινλή εκτός από τον Θούριο ε? και τι γνωρίζετε για τον Άνθιμο Γαζή. Κι όμως αγαπητοί μου φίλοι, αυτοί οι τρεις αποτελούν την ωραία Ελλάδα. Ήταν και οι τρεις ωραίοι ως Έλληνες. Ε, σήμερα όμως φιλοξενώ στο ένα βιβλίο ένα ταξίδι δύο εξέχουσες προσωπικότητες από τον πανεπιστημιακό χώρο. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Λιβιεράτος, ομότιμος πια καθηγητής της χαρτογραφίας ε, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα έλεγα ο πρίτανης στον τομέα της χαρτογραφίας στη χώρα μας. Καλωσορίστε κύριε Λιβιεράτε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και θερμά συγχαρητήρια για την έκδοση του Πανεπιστημίου, για τη χάρτα του Ρήγα, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Τα συγχαρητήρια στο Πανεπιστημίο μας. Και ο επόμενος καλεσμένος είναι ο καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Επιγραφικής, ο κύριος Ιωάννης Τζιφόπουλος, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και στην εκπομπή στη γη της Μακεδονίας, και μάλιστα βρεθήκαμε και μαζί στην Πιερία για να αναδείξουμε κάποιους άλλους θησαυρούς. Ε, καλωσορίστε κύριε Τζιφόπουλε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη της Δημοτικής Τηλεόρασης στο Πανεπιστήμιο και γενικότερα στον πολιτισμό της Μακεδονίας. Και βέβαια εσείς είστε εδώ και με μια άλλη ιδιότητα. Είστε πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής που διευθύνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μια βιβλιοθήκη για την οποία πρέπει να καυχόμεθα, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και με, αφο... με εξαιτία της δωρεάς του Ιωάννη Τρικόγλου η βιβλιοθήκη <κοί> του Πανεπιστημίου μας, μπορώ να πω, είναι και μοναδική. Δεν είναι συγκρίσιμη δηλαδή με τις άλλες βιβλιοθήκες των άλλων πανεπιστημίων. Ε, πριν να ακούσουμε από εσά περισσότερα στοιχεία για το ποιο ήταν αυτό ο ωραίο Έλληνα, όπω είπα, ο Ιωάννη Τρικόγλου. Και έχετε δίκιο. Ε, θα δούμε, κυρίε και κύριοι, ένα σύντομο βίντεο με σπαράγματα, με κοιμήλια, με τεκμήρια από την βιβλιοθήκη του Ιωάννου Τρικόγλου.

λεγόμενη βιβλιοθήκη κυρίες και κύριοι Ιωάννη Τρικόγλου μην νομίζετε πως είναι ακριβώς όπως ονομάζεται βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα τεκμήρια που περιλαμβάνει αυτή η βιβλιοθήκη όπως είδατε είναι και λιθογραφίες, είναι και χάρτες, είναι και πορσελάνες. Είναι δηλαδή διάφορα κοιμήλια του ελληνικού πολιτισμού που ο Ιωάννης Τρικόγλου πήγαινε στην Ευρώπη και έβρισκε σε διάφορα μαγαζιά που πουλάνε τέτοια πράγματα. Ήταν λάτρης των βιβλιοθήκων. <coughs> Ποιος όμως πραγματικά ήταν ο Ιωάννης Τρικόγλου, αυτός ο Έλληνας από την Αίγυπτο που έζησε από το 1888 και τον βλέπετε τώρα εδώ στη φωτογραφία έως το 1966. Κύριε Τζιφόπουλε, σας ακούμε. Ο Ιωάννης Τρικόγλου προέρχεται από μια οικογένεια εμπόρων Ελλήνων στην Αίγυπτο, γεννήθηκε στο Κάιρο, τελείωσε τις εγκύκλειες σπουδές, αλλά δεν συνέχισε σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Δεν είχε δηλαδή αυτό που λέμε τα πτυχία. Και είναι η περίπτωση του Έλληνα, ο οποίος δεν τα χρειαζόταν αυτά. Μόνος του ασχολήθηκε, είχε αυτήν την βαθιά αίσθηση της Ελλάδος και του Ελληνισμού προφανώς επειδή βρισκόταν στο νοτιότερο άκρο των αποδήμων εντό εισαγωγικών Ελλήνων. Τότε ακόμα να θυμίσω ότι ο χώρος όπου βρισκόμαστε σήμερα η Θεσσαλονίκη ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρθηκε να διαβάσει και να μάθει και να πληροφορηθεί και να καταλάβει πώς η Ελλάδα από, την, από το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σταδιακά κατόρθωσε να φτάσει, να γίνει ένα κράτος. Επισκεπτόμενος το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, συχνά πυκνά στην Αθήνα, προσπαθούσε να εντοπίσει τεκμήρια, δηλαδή υλικά, αντικείμενα, είτε βιβλία, είτε λάβαρα, είτε σημαίες, είτε χαλκογραφίες, είτε χάρτες. Οι χάρτες του είναι καταπληκτικοί γιατί δεν είναι μόνο ο χάρτης, αλλά και τα βιβλία τα οποία υποστηρίζουν το τι σημαίνει ένας χάρτης και τι δείχνει ο συγκεκριμένος χάρτης, δηλαδή δείχνει και το υπόβαθρο της ε, ε, κατασκευής του χάρτη, της, ε, των πληροφοριών που παρέχει ο χάρτης. Τα μάζεψε αυτά και είχε στο μυαλό του, είχε σχεδιάσει να ιδρύσει την τρικόγλιο βιβλιοθήκη, όπως την αποκαλούσε ο ίδιος, στο Κάιρο. Τα γεγονότα όμως ε, στην Αίγυπτο και το τι άκουγαν τότε οι Έλληνες ομογενείς της Αιγύπτου, που τα με ξέρουμε στη Νάσερ. δεκαετία του 50 με τον Νάσερ, άρχισαν να, να του εμπνέουν φόβος προς το τι θα γίνει αυτή η συλλογή και τελικά αποφάσισε, σε αυτό ευγνώμων το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη είναι στον τότε πρίτανή του τον Χαράλαμπο Φραγκίστα mm -hmm. και σε έναν χιώτη mm -hmm. πολιτικό τον Μικέ Μαυρογορδάτο, οι οποίοι, οι τρεις αυτοί φίλοι, από τις συζητήσεις, το Τρικόγλου είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιωάννης Τρικόγλου, να πω εδώ δημόσια, είχε δώσει περίπου 5 εκατομμύρια δραχμές το 51 για την αποπεράτωση του κτηρίου που βρισκόμαστε, που βρισκόμαστε τώρα, σήμερα, του κτηρίου της εταιρεία μακεδονικών, μακεδονικών Σπουδών. Ήρθε σε ένα διεθνές συνέδριο βυζαντινολογικό στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, ότι ένιωσε την βόρεια περιοχή της Ελλάδος, πρόσφατα απελευθερωθήσα, ένα νέο ιδρυμένο πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο, ένιωσε ή του θύμιζε τη δική του ζωή στην Αίγυπτο που είναι το απότετο, mm -hmm. θυμηθείτε λίγο τον Κωστή Μοσκόφ και τις ε, ε, σχέσεις που είχε με Θεσσαλονίκη και Αλεξάνδρεια και Κάιρο. Έφερε λοιπόν αυτή τη συλλογή και τη δώρισε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία είναι ένα κόσμημα. Ανάμεσα λοιπόν στα σπαράγματα και στα τεκμήρια όλων αυτών, μέσα στα κυβότια δηλαδή του Τρικόγλου, βρήκατε και μία χάρτα του Ρήγα. Είμασταν, ε, 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 βρεθήκαμε σε μια ευτυχή συγκυρία. Ο Πρίτανης πρότεινε όταν όρισε την Επιτροπή μας να μπορέσουμε να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε παραδείγματα καλής πρακτικής τύχη αγαθή γνωρίστηκα περίπου στη συνταξιοδότησή του, ήθελα ένα ή δύο χρόνια να συνταξιοδοτηθεί με τον κύριο Λιβιεράτο τότε, ο οποίος είναι ο ειδικότερο πανευρωπαϊκά για την ιστορία της χαρτογραφίας και της, χάρτε. χάρτες. Και επειδή είδα στα υπόγεια της βιβλιοθήκης, τα οποία έχετε επισκεφθεί κι εσείς, χάρτες σε διάφορα σημεία, πρότεινα να γίνει μια συνεργασία μεταξύ της βιβλιοθήκης και του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Πανεπιστημίου, και να αποτελέσει αυτή η συνεργασία αυτό το παράδειγμα καλής πρακτικής. Έτσι ξεκινήσαμε με την χάρτα και ο Τρικόγλου είχε την εμβληματικό, για τους Έλληνες τον εμβληματικότερο χάρτη που συνετέλεσε και στην Επανάσταση του 1921 τη χάρτα του Ρήγα. Right. Και αποφασίσαμε αυτό να μην το παρουσιάσουμε με τον γνωστό τρόπο με τον οποίο... Το, το ξέρουν οι Έλληνε, για από το ρίγα ξέρουμε βασικά τον Θούριο και τη χάρτα του. Όλα τα άλλα τα, τα συνήθω ναι ή τα παραλείπουμε ή. Δεν, α, τα, δίνουμε σημασία. δεν τα δίνουμε σημασία. Και πα, προσπαθήσαμε, γιατί και εγώ ω επιγραφικό με ενδιαφέρει ο τρόπο που κατασκευάζονται πράγματα, πώ φτιάχνετε, πώ ε, χαράσετε ένα κείμενο πάνω σε σκληρή επιφάνεια. Αντίστοιχε λόγω της έρευνας του Εργαστηρίου Χαρτογραφίες, Ανησυχίες και Προβλήματα, παρουσιάζει και η χάρτα. Και έτσι προέκυψε, προέκυψε αυτό το βιβλίο, το οποίο προσπαθεί να δώσει το παρασκήνιο τρόπον του, του πόσο ο Ρήγας κατάφερε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σχεδιάσει, σκεφτεί πρώτα στο μυαλό του, μετά σχεδιάσει δημιουργήσει και τυπώσει Μάλιστα. αυτό το καταπληκτικό Έτσι, έργο. κυρίε κυρίες και κύριοι έχουμε αυτή την έκδοση που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, η χάρτα του Ρήγα, τα δύο συμπρόσωπα σελίδες 119, μια άλλη ανάγνωση του χάρτη, έκδοση της Τρικόγλιας Βιβλιοθήκης, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με την επιμέλεια του κυρίου Ευάγγελου Λιβιερά, το ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει ακούμε, να πούμε ακόμα συμπληρωματικά ότι η έκδοση είναι προϊόν συνεργασίας και του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση, όπως είπε και ο κύριος Τζιφόπουλος, του χαρτογραφικού πλούτου της βιβλιοθήκης με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου. Τι περιλαμβάνει τώρα, κύριε Λιβιεράτε, ο τόμος αυτός, τι παρουσιάζει. Ε, ο τόμος αυτός παρουσιάζει ε, τις, τα δύο πρόσωπα που είπατε. Τα δύο πρόσωπα mm -hmm. τα οποία έχουν και ένα σύν, όπως τονίσατε. Ε, το 2008, ερευνώντας ε, αντίτυπα της χάρτας Ψηφιακά. με ψηφιακή τεχνολογία, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα άξιζε να επιμείνουμε λίγο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αντίτυπα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους, στα φύλλα τους. Ναι. Αυτό σε αυτό η... το σημείο να πω εγώ ότι η χάρτα δεν τυπώθηκε μέσα σε μία μέρα, Όχι, αλλά τυπώθηκε σε ένα διάρκεια μεγάλο, κάποιων μεγάλο, μηνών. Έτσι. Πολλών μηνών. Ναι. Πάρα και πολλών στη μηνών. διάρκεια αυτών των μηνών, καθώς τυπωνόταν κάθε αντίτυπο, ο Ρήγα παράλληλα έκανε και διορθώσεις. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια, δεν έχουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία ένας ιστορικός χρησιμοποιεί για να είναι σίγουρος. και να τεκμηριώσει τι απάτε. Όχι, Εμεί πάμε ανάποδα, πάμε με την αντίστροφη μηχανική, όπω ναι, λέγεται. Ε, η οποία καμιά φορά έχει και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Δεν μπορείς να είσαι απολύτως σίγουρος. Βέβαια, εάν γνωρίζεις το πώς γίνονται οι χάρτες, και αυτό είναι ένα, ένα θέμα, ε, εμείς ε, είμαστε καθηγητές της πολυτεχνικής σχολής, κατασκευάζουμε χάρτες, ξέρουμε πώς γίνονται οι χάρτες ναι. και πώς γινόντουσαν. Επομένως, το βιβλίο, για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε εστιάζεται περισσότερο στην ανάδειξη και την τεκμηρίωση αυτών των διαφορετικών τυπολογιών οι οποίες ήταν άγνωστες για μάλιστα. παραπάνω από μερικούς αιώνες. Δηλαδή πρώτη φορά εμφανίστηκαν αυτές οι διαφορές στην έρευνα. Το 2008. Το 2008, 2008. και μάλιστα τυχαία όπως πολλά πράγματα στην επιστήμη. Στον τόμο τώρα δίνουμε, δίνεται ένα σύντομο βιογραφικό του Ιωάννη Τρικόγλου ε, μιλάτε για την τρικόγλιο βιβλιοθήκη, μιλάτε για την ανάγκη και τους στόχους αυτής της έκδοσης, για το περιβάλλον της χάρτας του Ρίγα. ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε αυτή η, η ιδέα, για την χαρτογραφία της χάρτας, τα δύο συμπρόσωπα της χάρτας και κάνετε και μία σύγκριση, ε, η χάρτα του Ρίγα τυπώθηκε το 1797, το 1800 όμως, και αφού εντωμεταξύ είχε δολοφονηθεί στο Βελιγράδι ο Ρήγα Βελεστινλή το 1798, ο Άνθιμος Γαζή, ένα ωραίο Άλλο Έλληνα, τύπωσε τον πίνακα τη Ελλάδο. Ε, παρουσιάζεται λοιπόν και συγκρίνεται τον πίνακα του άνθιμου Γαζή και τη χάρτα, ε, χάρτα και πίναξ ε, της Ελλάδος, τη σχέση, ε, και υπάρχει και μία σύνοψη γιατί αυτός ο, στα αγγλικά, γιατί φαντάζομαι ότι. Ε, έχει, θα αποσταλεί, ίσω έχει ήδη αποσταλεί και στο εξωτερικό, σε βιβλιοθήκε, γιατί πραγματικά αυτό δεν είναι μόνο ένα κοιμήλιο ε, του ελληνικού πολιτισμού, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κοιμήλιο τη ευρωπαϊκή και τη παγκόσμια χαρτογραφία. Έτσι δεν είναι, κύριε Ναι, yeah, Βεβαίω. Και πρέπει εδώ να σα πω ότι ήταν ιδιαίτερη συγκίνησή μου, για, επειδή αναφερθήκατε τελικά σε αυτό, ότι η πρεσβεία μα στη Βιέννη, η πρέσβειρά μα mm -hmm. εκεί, ενδιαφέρθηκε να πάρει Προγοράς. αυτό το βιβλίο. Και, και αυτό καλό θα ήταν να παρουσιαστεί και στη Βιέννη ε, θα έλεγα. Το συζητάμε αυτό. Την 25η Μαρτίου για παράδειγμα. <laughs> ε. Στην παρουσίαση εδώ που κάναμε στην έκθεση είχε προσκληθεί ο συνάδελφος από το Πολυτεχνείο της Βιέννης. Ναι. Καθηγητής ε, ο... ε, Γκέουργκ Γκάρτνερ, ο οποίος είναι καθηγητής χαρτογραφίας ναι. στο Πολυτεχνείο της Βιέννης. Το οποίο, Πολυτεχνείο της Βιέννης είναι δωρεά του ΣΥΝΑ. Και γιορτάστηκαν επίσης και οι επέτειοι στη Βιέννη λοιπόν, και ήταν ο πρόεδρος τη Παγκοσμίου Ενώσεως χαρτογραφία. Λοιπόν, επιμένω εγώ σε αυτό ότι πρέπει αυτός ο τόμος και η χάρτα να ταξιδέψει και να κυκλοφορήσει ε, και να γίνει μια εκδήλωση στη Βιέννη, ε, ώστε και εκεί ευρισκόμενοι να επιστρέψετε πίσω στο 1797, όπου εκεί τυπώθηκε σε 1220 αντίτυπα η χάρτα του Ρίγα. Χαράκτη του χάρτη ήταν ο Φρανσουά Μίλλερ, όνομα μεγάλο τη εποχή εκείνη. Χρηματοδότησε την προσπάθεια του Ρίγα ο Ευστράτιο Αργέντη με 1100 φιωρίνια. Εκτυπώθηκε όπω το είπαμε τμηματικά. Διατέθηκε ολοκληρωμένη στο εμπόριο αρχέ Μαου του 1797. Από ό,τι λέτε εσεί μέσα στο τόμο που έχω διαβάσει, έγιναν τουλάχιστον δύο εκδόσει τη χάρτα. Και κάθε φύλλο τη χάρτα, δηλαδή τυπώθηκαν 12 φύλλα. Πολλούνταν προ δύο φιωρίνια. Ναι, προ τρία, φρο... τρία φιωρίνια. φιωρίνια. Και επειδή ναι. κάνουμε λόγο και για γρόσια, ναι. δεν εννοούμε τα τουρκικά γρόσια, όχι, εννοούμε όχι, όχι. την τον υποδιέρεση του, του, του Αυστριακού φιω... Σελήνίου. Από ναι, το, το ναι, ναι. τον Γρόσεν. Λοιπόν, ε, πείτε μα όμω και δύο λόγια για τον Ρήγα. Ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο το 1797, και τόσα χρόνια πριν το 1821, έκανε αυτό το. Το, το μνημείο, το εργαλείο όπως το λέτε εσείς, ναι, ε? ναι, ναι. το τεχνικό έργο όπως μου το είπατε σε μία συζήτησή Το τεχνικό, συζήτησή τεχνικό μας. έργο το οποίο έχει και λογοτεχνικές διαστάσεις κύριε Λουκά. Ναι. Λοιπόν, και... ρίγας Βελεστινλής τον βλέπουμε yeah. στη φωτογραφία, μερικοί τον ονομάζουν και φεραίο. αυτό όμως εμείς να πούμε που θα τα θα λέμε γεννάστε. όλα ότι είναι μία ονομασία νεότερων λογίων, επειδή, ε, όχι επειδή κυρίες και κύριοι καταγόταν ο Ρήγας Φεραίος κάπου από τις σφαίρες του Εύρου, μην μπερδεύετε αυτό φέρες το πράγμα. Οι της Θεσσαλίας. Έτσι. Οι αρχαίες Απλούστατα φέρες. το Βελεστίνο στην αρχαιότητα ονομαζότανε Φερά ή Φέρα. Έτσι. Φερέ. Ε, φερέ. Και γι' αυτό οι λόγοι οι μεταγενέστεροι του έδωσαν την προσωνυμία Τη Φεραίος. Τώρα βέβαια της. αν σα ρωτήσω ποιο ήταν ο Αντώνιος, ο Κυριαζής θα μου πείτε δεν τον γνωρίζουμε. Ναι, αλλά ο Αντώνιο ο Κυριαζή ήταν ο Ρίγα ο Κυριαζή ή Κυριαζή ονομαζόταν ο πατέρα του. Ναι, υπάρχουν βέβαια ερμηνείε και τοποθετήσει ιστορικών πάνω σε αυτά τα θέματα. Ε, εμείς Εμεί αναφέρουμε ε, τα, ε, τα, πιο δεδομένα. Ο, ο, έτσι. ο Ρίγα υπέγραφε ω Ρίγα <κυρια> Βελεστίν και πολύ σωστά τον αναφέρεται ω Βελεστινλής. Και ναι. θεταλό κάποια φορά. Ναι. Και αυτό χρησιμοποιούμε εμεί. Εμεί, ναι. Λοιπόν, έζησε κυρίω στην Κωνσταντινούπολη, εγώ να πω, το Βουκουρέστι και τη Βιέννη. Η συγκριτική γεωγραφία Πράγμα το οποίο φαντάζομαι εσά ως και χαρτογράφο σα ε, ε, ενθουσιάζει, ήταν η μεγάλη του αγάπη. Ε. Να πούμε ακόμη ότι με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 29 Εβδόμου του 1997 του Έλληνα Υπουργού Πολιτισμού, Όλα τα ευρισκόμενα εν Ελλάδη αντίτυπα τη χάρτα κηρύχθηκαν ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Ναι. Ας πάμε όμως στο Ρήγα και Αφινότα και, και, και μια επιπλέον επέτειο 20 χρόνια από το 1997, την οποία επίσης ναι, 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 αναφέραμε. Και τιμήσαμε. Κοιτάξτε, ε, όπως είπατε κι εσείς, δεν, δεν είμαστε ιστορικοί. Ε, έχουν ελεχθεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά και έχουν συζητηθεί πάρα πολλά για την ιστορική διάσταση της χάρτας του Ρήγα. Εμείς ως χαρτογράφοι αυτό το οποίο μας ενδιέφερε να καταλάβουμε το ιστορικό πλαίσιο με τους όρους τους δικούς μας, δηλαδή να φτιάξουμε έναν κατάλογο, ένα χρονολόγιο πρώτα για να καταλάβουμε ποια ήταν, ποια ήταν η χρόνη, ποια ήταν οι ενδιάμεση χρόνοι. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να καταλάβεις το έργο ενός ανθρώπου, να καταλάβεις τους χρόνους. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Καταστρώνοντας λοιπόν το, το χρονολόγιο είδαμε ότι οι των εμπειριών του Ρήγα ήταν μικρέ. Δηλαδή, έχουμε 7 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε αντίστοιχα χρόνια καμιά δεκαετία συνολικά στο Βουκουρέστι και έχουμε λίγου μήνε στη Βιέννη. Έχουμε δύο φορέ στη Βιέννη, ένα εξάμεινο και 14-15 μήνε τη δεύτερη φορά που ήταν και η τελειωτική του έξοδο, α την πούμε έτσι. Επομένω, ζούσε σε ένα ιστορικό περιβάλλον, ξεκινώντα 17 χρονών περίπου, εάν η χρόνη, και αυτό δεν είναι σίγουρο εάν η χρόνη είναι σωστή, έφυγε 17 χρόνια από τη Θεσσαλία, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στο περιβάλλον των Υψηλάντιδων, των Φαναριωτών. Είχε φιλορωσικές απόψεις εκείνη την εποχή. Γνωρίστηκε με πάρα πολλοί σημαντικούς κύκλους διπλωματικούς στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι γνωρίστηκε με τον Σουασέλ Κουφιέ, έναν διάσημο πρέσβη της Γαλλίας εκεί και έναν διάσημο χαρτογράφο του ελληνικού χώρου. Εκεί συνάντησε κατά πάσα βεβαιότητα τον Μπαρτελεμί ο οποίος είχε γράψει τον Ανάχαρση, mm -hmm. διότι δάνεια του βιβλίου, το οποίο εικονογράφησε ο Μπαρμπία Μποκάς, ένας άλλος σπουδαίος χαρτογράφος που ασχολήθηκε με τον ελλαδικό χώρο, αποσπάσματά του έχει στις επιπεδογραφίες του ο Ρήγας. Άρα λοιπόν είχε μία αίσθηση των χαρτών της εποχής και έναν διάλογο με τους χαρτογράφους από ό,τι φαίνεται. Και στο πέρασμά του στο Βουκουρέστι συνέχισε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Ρίγα ήταν εύπορος, είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον ενδιέφεραν τα γρόσια όπως είπατε και εσείς, όπως και όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Ε, αναφερθήκαμε πριν στον Τρικόγλου, στους Αιγυπτιώτες, Ακριβώς. οι Έλληνες της Διασποράς. Δεν ήταν μόνο τα γράμματα και το ενδιαφέρον για τον αγώνα μετά, ήταν και το FZIN, ήταν και το επιχειρήν. Κάποια στιγμή όμως ο Ρίγας Βελεστινλής άρχισε να βλέπει λίγο και προς την πλευρά της Γαλίας. Πριν, Έτσι, δε, δε, δε. πιστεύοντας ότι ναι. την ελευθερία του γένους ναι, ίσως ναι. την προσφέρει ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέον. Ναι. Αλλά και πάλι όμως, ναι, ναι, οι επιλογές του ναπολέων τα Βοναπάρτη πηγαίνοντας προς την Αίγυπτο ήταν διαφορετικές, παρέκαμψε Έτσι. την Ελλάδα, Έτσι. η Ελλάδα παρέμεινε υπό τον τουρκικό ζυγό, ναι. οι προσδοκίες για την ελευθερία του γένους διαψεύστηκαν του Ρίγα, του Βελεστινλή, ναι. όμως... Είχε μπει ήδη στο μάτι των Αυστριακών μυστικών υπηρεσιών. Ε, ε? Ναι, πριν όμως, πριν όμως συμβεί αυτό που λέτε, που είναι το τελείωμα πλέον, είναι το τέλος, ε, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, η οποία δεν είναι τόσο πολύ γνωστή, τουλάχιστον θα μπορεί να μου ενδιαφέρει <coughs> για ναι, ναι. μένα, ε, της στροφής των Ελλήνων της περιοχής εκείνης προ την Αυστρία. Mm -hmm. Διότι προηγείται ε, η πολεμική... Ε, περιπέτεια, το πούμε έτσι, πολύ σημαντική των Ρώσων και των Αυστριακών εναντίον τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, την οποία τη ζήσαν οι Έλληνε περιοχή. Ε, οι Αυστριακοί μπήκαν στο Βουκουρέστι, κατέλαβαν το Βουκουρέστι, έγιναν δεκτοί ω απελευθερωτέ, mm -hmm. και εκεί επενδύθηκε μία ελπίδα, μετά τα ορλοφικά, μία δεύτερη ελπίδα, η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή διότι οι Έλληνες πιστέψαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωνε Να όπως κατέρεε ο Οθωμανικός στρατός στα ναι. παιδιά των Μαχών εκεί. Ναι. Επομένως υπήρξε μια στροφή του Ρίγα στην Αυστρία πριν περάσει στη Γαλλική επιρροή. Ε, αυτό διαψεύστηκε διότι οι Αυστριακοί και οι Ρώσοι σύρθηκαν σε ειρήνη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την επέμβαση των, των, των Άγγλων και των Γερμανών οι οποίοι δεν βλέπανε τους Αυστριακούς να καλούν. Η με ιστορία κάνει. Ακριβώς όπω όπως το λέτε. Και μετά από αυτό έρχεται πλέον η στροφή, μετά από αυτή την απογοήτευση έρχεται η στροφή Ποιοι προς Και την παρέδωσαν Υγραλία. τον uh, Ρίγα Βελεστινλή στου uh, Τούρκου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Οι ιστορικοί έχουν τον πρώτο λόγο να μα πούν. Τι η δικιά τα... μου η αίσθηση είναι ότι εγκαταλείφθηκε <χω> ο Ρίγα. Από όλε από όλου. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω αποκτήσει. Όπω γίνεται σήμερα με κάποιον λαό. Έτσι. που εγκαταλείπεται από όλους και σφαγιάζεται. Λοιπόν, σε κάποιο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό, κάνετε μία συγκριτική αναφορά. Είπαμε ότι ο χάρτης, η χάρτα του Ρήγα τυπώθηκε το 1797, 1798 δολοφονείται στο Βελιγράδι από τους Τούρκους. Το 1800 παρουσιάζεται ένας άλλος ωραίος Έλληνας, ο άνθιμος Γαζής, και τυπώνει τον πίνακά του. Ε, ποιος, Ποιο όμω ήταν ο άνθρωπο Γαζή, τον οποίο βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία. Ε, θα πω δύο μόνο Ο άνθρωπο Γαζή καταγόταν από τι Μιλέ Πιλίου, έζησε από το 1758 ε, και πέθανε στη Σύρο 28 Νοεμβρίου του 1828, Έλληνας κληρικός, συγγραφέας, χαρτογράφος, από τους σημαντικότερους διαφωτιστές, αγωνίστηκε για τη διάδοση των ευρωπαϊκών ε, ιδεών στην Ελλάδα. Το πραγματικό του όνομα ήταν α, Αναστάσιος Γκαζαλής. Έργα τώρα του άνθιμου Γαζή, ε, πεντάτομη ελληνική βιβλιοθήκη με βιογραφίες αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, ένα τρίτομο λεξικό της αρχαίας ελληνικής και βέβαια ο γνωστός, ο γνωστός με ερωτηματικό, πίναξ γεωγραφικός της Ελλάδος, Βιέννη 1800. Θεωρείται κύριε Λιβγεράτε ως μια νέα έκδοση της χάρτας του Ρήγα, μικρότερων διαστάσεων. Ένα από του σπανιότερου ελληνικού χάρτε. Σώζονται μόνο έξι αντίτυπα στο εξωτερικό. Είναι όμω αντίτυπο τη χάρτα του Ρίγα. Όχι, δεν είναι αντίτυπο τη χάρτα του Ρίγα, ούτε είναι σμίκριση τη χάρτα του Ρίγα όπω έχει γραφτεί. Ο χάρτη του άνθιμου Γαζί είναι ένα εξάρτητο έργο. Ένα αυτόνομο έργο. Ένα αυτόνομο έργο. Στέκεται χαρτογραφικά από ναι, ναι. μόνο του. Έχει πολύ μεγάλε διαφορέ. Σηματοδοτεί και απεικονίζει, θα έλεγα, τη στροφή του άνθιμου γαζή. Προς, τα, προς τις παραμέτρους του αγώνα πια Έτσι. διότι είναι γνωστό ότι ο Άνθιμος ήταν πολύ σκεπτικός απέναντι στην περιπέτεια στην οποία έμπαινε, έμπαινε η διανόηση της εποχής στα μέρη που εκινήτω. Αναφέρουμε στη φιλική εταιρεία κτλ. Είναι γνωστές ιστορίες οι ιστορικοί μα τα έχουν πει αυτά. Ε, οι διαφορές είναι μεγάλες όχι μόνο στο μέγεθος γιατί είναι μικρότερο της χάρτα του Ρήγα ε, αλλά και σε τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή έχει κάνει διορθώσεις Τη ε, της χάρτας. Και προστίκες. Το εμβληματικό, mm -hmm. το καρτούς όπως λέγεται, δηλαδή το εμβληματικό, η ταυτότητα. Η ταυτότητα, το εμβληματικό υπόμνημα είναι διαφορετικό. Ε, μοιάζει εκ πρώτης όψης ίδιο, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία είναι διαφορετικά. Και εκεί φαίνεται με ένα σχόλιο το οποίο ερμήνευσε ο ο συνάδελφος Τζιφόπουλος με ένα δικό του τρόπο, φαίνεται ότι υπάρχει και μία προετοιμασία ε, διανοητική και μορφωτική του ανθίμου πάρα πολύ σημαντική. Ποιο σχόλιο ερμηνεύσατε, κύριε ε, Τζιφόπουλε? Στο υπόμνημα αυτό του χάρτη ε, υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι ένθρονη, ε, εμβλημα... εμβληματική και υπα... ιστορική ε, ερίζουν αν πρόκειται περί της Ελλάδος, της Αθηνάς κλπ. Στο αριστερό της κάτω πόδι υπάρχει ένα ανοιχτό βιβλίο. Mm -hmm. Εκεί ο Ρήγας έχει έναν στίχο από τον Όμηρο για τον Οδυσσέα και ο, έρχεται ο άνθιμος Γάζης, τον οποίο με αφορμή αυτή την έκθεση κύριε Λουκά άρχισα να εκτιμώ βαθύτατα και περισσότερο και αλλάζει αυτό το, το, τον στίχο από, την, από τον Όμηρο, κρατά το πρόσωπο του Οδυσσέα, η Ελλάδα περνάει, ταξιδεύει όπως ο Οδυσσέας, αλλά παίρνει έναν ένα στίχο από την εισαγωγή του Έαντα του Σοφοκλή, και αυτό βάζει χαράσει σε αυτό το βιβλίο ο άνθιμος, ο οποίος λέει για το μέλλον επαφίεμαι στο δικό σου το χέρι της γυναίκας αυτής που είναι ένθρονη. Είναι Ελλάδα, είναι ο Θεός, είναι η Θεά Αθηνά, η Θεά της Σοφίας δηλαδή. Το έχουμε αυτό, που μπορούμε να το δείξουμε. Γνώση, τον, από τον πίνακα του άνθιμου γαζί. Γιατί και ο άνθιμος ενδιαφερόταν για το επιχειρήν. Mm, όχι, το άλλο. Μόνο που ο άνθιμος, Είχα. είχε από πίσω του αυτό που λέμε τους, τους, τη φαναριώτικη παιδεία, αυτή τη βαθιά ε, γνώση που α, ακόμα και σήμερα, μερικέ φορέ θαυμάζω το Πατριαρχείο με την άποψη με την οποία αν έχει. Έρχεται όμως το Πατριαρχείο σήμερα πίσω, έχει πίσω του όλη αυτή την ιστορία, αυτό που λέμε βαθιά παιδεία. Αυτό δεν προέρχεται από πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά ε, και βιβλία τόσο πολύ όσο η αίσθηση που αποκτάς από την μόρφωση και την καλλιέργεια και την συνεχή τριβή με αυτά τα θέματα. Αντίστοιχο επίπεδο ήταν και ο κύριος Τρικόγλου. Ο, ο... ο Γιάνγκος Τρικόγλου. Λοιπόν. Και η Τρικόγλου του βιβλιοθήκη. Ε, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πούμε πολλά περισσότερα για την χάρτα του Ρήγα του Βελεστινλή.